Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2013 η κυβέρνηση πήρε μέτρα 9 δις για να παρουσιάσει ένα λογιστικό πρωτογενές πλεώνασμα. Δημιούργησε έτσι μια μαγική, πλην όμως εικονική πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία, συνθλίβοντας τον ελληνικό λαό. Μείωσε μισθούς, συντάξεις, άρρωσε τα εργασιακά δικαιώματα, διέλυσε την υγεία, την παιδεία και την κοινωνική ασφάλιση, φέσωσε περίπου 6 δις ευρώ τους ιδιώτες. Το πλεώνασμα, πλεώνασμα όμως. Και ας κλείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ας μεταναστεύουν παραδοσιακές παραγωγικές βιομηχανίες στο εξωτερικό, αφήνοντας βεβαίως πίσω τους χιλιάδες άνεργους. Και όλα αυτά για να μπορεί να περιδιαβαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός στο Βερολίνο και να επιχαίρει την ανύπαρκτη επιτυχία της κυβέρνησής του. Είναι απορίας άξιο πώς μπορεί να υποστηρίζει ο Υπουργός ότι μπορεί να κτίσει πάνω στα ερείπια που ο ίδιος διαρκώς δημιουργεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πραγματικό πλεώνασμα που έχει παράξει αυτή η κυβέρνηση είναι πλεώνασμα λάθος εκτιμήσεων, λάθος στοχεύσεων και βεβαίως πλεώνασμα υποκρισίας. Σαν αυτή που παρακολουθήσαμε από την εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας προχθές για τον προϋπολογισμό. Όπως ακούσαμε από τον εισηγητή, χωρίς αμφισβήτηση από το ΠΑΣΟΚ, έχουμε θετική μεταστροφή του κλίματος στην Ελλάδα που αποδεικνύεται από τη βελτίωση των δικτών. Μετά ακούσαμε από τον ίδιο ότι μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας, άρα η ανεργία σταθεροποιήθηκε. Μας είπε επίσης ότι οι μειωμένες δαπάνες που υπάρχουν στον προϋπολογισμό αποδεικνύουν το πόσο αποτελεσματικός είναι ο έλεγχος ο οποίος ασκείται. Και κατέληξε με αφοπλιστική ειλικρίνεια φυσικά ότι ο στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι η εξυπηρέτηση του χρέους. Ο δεύτερος ανέφικτος στόχος, γιατί τον πρώτο, ο οποίος ήταν η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, σαφώς και τον έχουμε ξεχάσει ως στόχο, μιας και αυτό έχει εκτιναχθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, παραδοσιακά οι αστικές δυνάμεις της χώρας μιλούσαν για μικρό και ευέλικτο κράτος. Τώρα έχουμε καταλάβει ότι εννοούσατε καθόλου κράτος. Μίλουσατε αντίστοιχα μια ισχυρή και οικονομικά αυτοτελή τοπική αυτοδιοίκηση και εννοούσατε καθόλου αυτοδιοίκηση. Θέλετε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης απολύτως ελεγχόμενους από την κεντρική διοίκηση και τα ιδιωτικά συμφέροντα, κυρίως τα γερμανικά. Τηρουμένων των αναλογιών, την πολιτική που εφαρμόζεται στην κεντρική διοίκηση την έχετε ήδη δοκιμάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση με το εξής τρίπτυχο. Υποχρηματοδότηση, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις. Η αρχή έγινε με τη δίθεν μεταρρύθμιση του Καλλικράτη που άνοιξε την κερκόπορτα για τη σταδιακή αποδόμηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα το σχέδιο ολοκληρώνεται. Στον προϋπολογισμό του 2014 προβλέπονται νέες περικοπές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κατά 50% θα μειωθούν οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι. Κατά 110 εκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα ΣΑΤΑ. Το ΔΕ Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ελλάδα, που προέβλεπε ο Καλλικράτης, έχει εξαφανιστεί. Και ενώ κάνετε αυτές τις περικοπές, επιβάλλετε στους ΣΟΤΑ να γίνουν πλεονασματικοί το 2014. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, μας δίνετε και την απάντηση, χαρατσώνοντας τους δημότες. Ξέρετε όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη συμπολίτευση υπάρχει το άρθρο 4, παράγραφος 5 του Συντάγματος που ορίζει ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίση τα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Αντισυνταγματική βέβαια είναι και η δημοσιονομική επιτήρηση που επιβάλλει το Οικονομικό Παρατηρητήριο. Δεν σχολιάζω καν τις εισαγόμενες διρεκτίβες και τους ειδικούς απεσταλμένους που ενεργούν εποφελία κυρίως των γερμανικών αλλά και άλλων συμφερόντων. Και να θυμίσω εδώ πάλι το άρθρο 102, παράγραφος 4 του Συντάγματος, που ορίζεται ότι το κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Στην τοπική αυτοδιοίκηση εφαρμόστηκε η μέθοδος του ξαφνικού θανάτου με την κατάργηση των κλάδων της δημοτικής αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων. Τώρα έρχεται και η σειρά των εργαζομένων στην καθαριότητα και έπεται συνέχεια. Ετοιμάζεται επιπλέον περίπου 6.000 απολύσεις εργαζομένους του ΣΟΤΑ, κατάργηση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταργήσεις και συγχωνεύσεις νομικών προσώπων.
Ευτυχώς πια απαλλάχθηκε το ελληνικό δημόσιο από τα βαρύδια και μπορούμε ξαλαφορωμένοι πια να απογειωθούμε στην ανάπτυξη. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοινώνει ότι είναι όριμες οι συνθήκες για την έσπραξη του φόρου ακινήτων από το ΣΟΤΑ. Εμείς το ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουμε και διεκδικούμε οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Άλλο όμως αυτό και άλλο η μετατροπή του σε φορεσπρακτικό μηχανισμό. Ετοιμάζεται η κυβέρνηση να νομοθετήσει άλλη μια φορά ενάντια στο Σύνταγμα. Άρθρο 102, παράγραφος 5. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το κράτος. Αυτό για όσους το έχουν ξεχάσει ή προσπαθούν να το ξεχάσουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον αντίποδο όλων αυτών βρίσκεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκεντρωμένη διακυβέρνηση με βασικό πυλώνα την τοπική αυτοδιοίκηση. Μια αυτοδιοίκηση με ενεργό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και ουσιαστική συμβολή στην αναπτυξιακή στρατηγική. Σε μισό λεπτό τελειώνω. Με ένα νέο, με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ακυρώσει τον Καλλικράτη, θεσμοθέτηση απλής αναλογικής και συμμετοχικό προϋπολογισμό. Με αναβάθμιση, με αναβάθμιση και κατοχύρωση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων ως κυρίαρχων οργάνων. Με την κατάργηση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου και τη στήριξη υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Με την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας για την παραγωγική, πολιτιστική και κοινωνική ανασυγκρότηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, η κυβέρνηση δυστυχώς αποδεικνύει μέσα από τον φετινό προϋπολογισμό τη σκληρή, ομή, νεοφιλελεύθερη, αντιλαϊκή πολιτική της. Κρύβει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ζωή πίσω από οικονομικούς και στατιστικούς δείκτες. Κάνει αριθμητικές πράξεις σε χαρτί και βαφτίζει πλεόνασμα τη φτώχεια, τη μείωση μισθών και συντάξεων, τη στάση πληρωμών. Την εξαθλίωση, την αγωνία της καθημερινής επιβίωσης τη βαφτίζει σταθερά βήματα για την ανάπτυξη. Την εικονική πραγματικότητα των αριθμών τη βαφτίζει ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Τελικά, το μονοδικό πραγματικό στα δικά μου μάτια είναι η ευθύνη της ψήφου του καθενός και της κάθε μιας μας μέσα σε αυτή την αίθουσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Βασίλη, και τελειώνουμε.